Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 55, Basic Dialogue for Learning. Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Συγχυσμένος, εκτεταμένος. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που είμαι μάλλον συγχυσμένος, ύστερα από μια εκτεταμένη και κάπως ενοχλητική συζήτηση που είχα με κάποιον ξένο. Τι είδους συζήτηση ήταν αυτή, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Περιστρέφομαι. Περιστραφώ. Περιστρέφομαι. Περιστραφώ. Φιλετικός. Φιλετικός. Διομοιώτης. Διομοιώτης. Ασφαλώς. Η συζήτηση αυτή περιεστρέφεται γύρω από το θέμα της φιλετικής ομοιότητος μεταξύ των σημερινών Ελλήνων και των αρχαίων αυτών προγόνων. Ασφαλώς, η συζήτηση αυτή περιεστρέφεται γύρω από το θέμα της φιλετικής ομοιότητος μεταξύ των σημερινών Ελλήνων και των αρχαίων αυτών προγόνων. Εν ολίγης. Διατυπώνω. Διατυπώσω. Διατυπώνω. Διατυπώσω. Το ίχνος. Ρέω. Ρεύσω. Ρέω. Ρεύσω. Η φλέβα. Ο δεσμός. Υφίσταμε. Εν ολίγης ο ξένος αυτός διατύπωσε τη γνώμη ότι ουδέν ίχνος αίματος εκ της αρχαίας ελληνικής φυλής ρέει στα σφλέβας των σημερινών κατοίκων της Ελλάδος. Εν ολίγης ο ξένος αυτός διατύπωσε τη γνώμη ότι ουδέν ίχνος αίματος εκ της αρχαίας ελληνικής φυλής ρέει στα σφλέβας των σημερινών κατοίκων της Ελλάδος. Και ουδής δεσμός καταγωγής υφίσταται πλέον μεταξύ αυτών. Οι βάσεις. Η θεωρία. Βάσει ποιων ισχυρισμών ή θεωριών το υπεστήριξε αυτό? Η επιδρομή. Αφενός μεν. Προφανώς, βάσει των θεωριών του γερμανού ιστορικού Φάλμερ Άιερ, ο οποίος, ως γνωρίζετε, στήριξε την ιστορία της φιλετικής ομοιότητας στην ιστορία της φιλετικής ομοιότητας.
στηρίζει τις θεωρίες του αφενός μεν. Προφανώς βάζει των θεωριών του γερμανού ιστορικού Φαλμεράιερ, ο οποίος, ως γνωρίζετε, στηρίζει τις θεωρίες του αφενός μεν. Ιστας εν Ελλάδη επιδρομάς των Αβάρων και Σλάβων κατά το τέλος του 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Ιστας εν Ελλάδη επιδρομάς των Αβάρων και Σλάβων κατά το τέλος του 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Προφανώς βάσει των θεωριών του γερμανού ιστορικού Φαλμεράιερ, ο οποίος, ως γνωρίζετε, στηρίζει τις θεωρίες του αφενός μεν εις τας εν Ελλάδη επιδρομάς των Αβάρων και Σλάβων κατά το τέλος του 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Αφετέρου δε. Αφετέρου δε. Ο επιδρομεύς. Ο επιδρομεύς. Ιδίωσης. Ιδίωσης. Γενόμενος. Γενόμενος. Αφετέρου δε, ίστας επί Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου, 741 έως 775, σλαβικάς επιδρομάς και τας υπό των επιδρομέων γενομένας εις Ελλάδα διώσεις και καταστροφάς. Αφετέρου δε ίστας επί Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου, 741 έως 775, σλαβικάς επιδρομάς και τας υπό των επιδρομέων γενομένας εις Ελλάδα διώσεις και καταστροφάς. Ανασκευάζω. Ανασκευάσω. Ανασκευάζω. Ανασκευάσω. Παράλογος. Παράλογος. Και εσείς τι ακριβώς του απαντήσατε? Με τι είδους επιχειρήματα ανασκευάσατε τας παραλόγους αυτάς θεωρίες του Φαλμεράιερ? Και εσείς τι ακριβώς του απαντήσατε? Με τι είδους επιχειρήματα ανασκευάσατε τας παραλόγους αυτάς θεωρίες του Φαλμεράιερ? Η εξυπηρέτησης. Η εξυπηρέτησης. Μηχανογραφία. Μηχανογραφία. Γενικός. Γενικός. Η συμμαχία. Η συμμαχία. Του οποίου σκοπός ήταν η εξυπηρέτηση των πολιτικών μηχανοροφιών του Μέτερνιχ και γενικός της Ιεράς Συμμαχίας. Του οποίου σκοπός ήταν η εξυπηρέτηση των πολιτικών μηχανοροφιών του Μέτερνιχ και γενικός της Ιεράς Συμμαχίας. Κατοικώ. Κατοικήσω. Κατοικώ. Κατοικήσω. Η Χερσόνησος. Η Χερσόνησος. Απλώς ανεφέρθην στον παράγοντα της γλώσσης, την οποία οι λαοί οι κατοικούντες την ελληνική Χερσόνησον διατήρησαν,
Απλώς ανεφέρθηνε στο παράγοντα της γλώσσης, την οποία οι λαοί κατοικούντες στην ελληνική Χερσόνησο διατήρησαν. Αμυγής. Αμυγής. Εξελισσόμενος. Εξελισσόμενος. Ομαλός. Ομαλός. Παρά τας αβαροσλαβικάς επιδρομάς, ακεραίαν και αμυγή και εξελισσομένην ομαλός διαμέσου των αιώνων. Παρά τας αβαροσλαβικάς επιδρομάς, ακεραίαν και αμυγή και εξελισσομένην ομαλός διαμέσου των αιώνων. Η αντίδραση. Η αντίδραση. Μπράβο σας. Και ποια είναι η αντίδραση του ξένου αυτού στο επιχείρημα αυτό? Μπράβο σας. Και ποια ήταν η αντίδραση του ξένου αυτού στο επιχείρημα αυτό? Η αμηχανία. Η αμηχανία. Κατάπτυξης και αμηχανία, αυτό ακριβώς που περίμενα. Κατάπτυξης και αμηχανία, αυτό ακριβώς που περίμενα. Συνεχίζομαι. Συνεχιστώ. Συνεχίζομαι. Συνεχιστώ. Αλλά εντωμεταξύ εγώ είχα συγχυστεί αρκετά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί πόσο υπερήφανοι είμαστε για τους προγόνους μας. Αλλά εντωμεταξύ εγώ είχα συγχυστεί αρκετά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί πόσο υπερήφανοι είμαστε για τους προγόνους μας. Η πίκρα. Η πίκρα. Ελάτε τώρα, μην το πολύ σκέπτεστε. Πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκι να πάνε οι πίκρες κάτω. Ελάτε τώρα, μην το πολύ σκέπτεστε. Πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκι να πάνε οι πίκρες κάτω. For comprehension. Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που είμαι μάλλον συγχυσμένος, ύστερα από μια εκτεταμένη και κάπως ενοχλητική συζήτηση που είχαμε κάποιο ξένο. Τι είδους συζήτηση ήταν αυτή? Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Ασφαλώς. Η συζήτηση αυτή περιεστρέφεται γύρω από το θέμα της φυλετικής ομοιότητος μεταξύ των σημερινών Ελλήνων και των αρχαίων αυτών προγόνων. Εν ολίγης, ο ξένος αυτός διατύπωσε τη γνώμη ότι ουδέν ίχνος αίματος εκ της αρχαίας ελληνικής φυλής ρέει στα σφλέβα των σημερινών κατοίκων της Ελλάδος και ουδής δεσμός καταγωγής υφίσταται πλέον μεταξύ αυτών. Βάσει ποιων ισχυρισμών ή θεωριών το υπεστήριξε αυτό? Προφανώς, βάσει των θεωριών του γερμανού ιστορικού Φάλμερ Άιερ, ο οποίος, ως γνωρίζετε, στηρίζεται στις θεωρίες του αφενός μεν εις τας εν Ελλάδη επιδρομάς των Αβάρων και Σλάβων κατά το τέλος του 6ου μετά Χριστόν αιώνος, αφετέρου δε εις τας επί Κωνσταντίνου του Κομπρονίμου 701-775, σλαβικάς επιδρομάς και τας υπό των επιδρομέων γενωμένας εις Ελλάδα διώσεις και καταστροφάς. Και εσείς τι ακριβώς το απαντήσατε? Με τι είδους επιχειρήματα ανασκευάσατε τας παραλόγους αυτάς θεωρίες του Φάλμερ Άιερ, του οποίου σκοπός ήταν η εξυπηρέτηση των πολιτικών μηχανοριοφιών του Μέτερνιχ και γενικώς της Ιεράς Συμμαχίας? Απλώς ανεφέρθηνε στον παράγοντα της γλώσσης, την οποία οι λαοί οι κατοικούντες στην ελληνική Χερσόνησο διατήρησαν, παρά τα σαβαροσλαβικά επιδρομάς, ακεραίαν και αμυγή και εξελισσομένην ομαλός διαμέσου των αιώνων. Μπράβο σας. Και ποια ήταν η αντίδραση του ξένου αυτού στο επιχείρημα αυτό? Κατάπληξης και αμηχανία. Αυτό ακριβώς που περίμενα. Αλλά εντωμεταξύ εγώ είχα συγχυστεί αρκετά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί πόσο υπερήφανοι είμαστε για τους προγόνους μας. Ελάτε τώρα, μην το πολύ σκέπτεστε. Πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκι να πάνε οι πίκρες κάτω. Narrative.
Οι σημερινοί Έλληνες επιδεικνύουν μια εκπληκτική ποικιλία τύπων. Αλλά κάθε φυλή λεπτομερώς εξεταζομένη αποκαλύπτει την ιδία σχετική ποικιλία παρά τα επιπολαίας ομοιότητας εν σχέση προς το χρώμα. Ούτω μεταξύ των σημερινών Ελλήνων, μια σχετική ομοιότητα γενικού τύπου είναι αντιληπτή, αν και όχι επιβεβαιωμένη υπό παραδεδεγμένων επιστημονικών μεθόδων. Χωρίς να θέλουμε να ισχυριστούμε ότι ουδεμία άλλη διασταύρωσης έλαβε χώρα εις Ελλάδα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η μίξη των φυλετικών στοιχείων εις τη χώρα ταύτην έγινε ως ακολούθως. Πρώτον, τα πλήστα των συνθετικών στοιχείων εκτός ολίγων ήσαν αυτόχθονα κατοικούντα πέριξ του ελληνικού αρχιπελάγους και σχετίζονται μεταξύ των λόγω του ότι ανήκουν εις των μεσογειακών κύκλων. Η παραλλαγή εκ του αρχικού τύπου και η διασπορά των στοιχείων αυτών αποδίδεται εις την ποικιλία του εδάφους επί του οποίου ταύτα ανεπτύχθησαν και ουχή εις διασταυρώσεις με εντελώς διαφορετικά φυλετικά στοιχεία τα οποία ήλθαν εξ άλλων χωρών. Εν τούτης, καλόν είναι να ξεχωριστούν οι τρεις ακόλουθοι αρχικοί τύποι οι οποίοι ενεφανίστησαν πρώτον εις την νοτιοανατολική Ευρώπη και εκείθεν του Εφράτου. Ο πρώτος θεμελιώδης φυλετικός πυρήν είναι η αποκαλουμένη μεσογειακή φυλή, η οποία ενεφανίστη στον ελληνικών χώρων υπό την ονομασία Προέλληνες ή Πελασγοί, τα χαρακτηριστικά των οποίων διατηρήθησαν εις τους σημερινούς Έλληνας. Ο δεύτερος πυρήν είναι αυτός ο οποίος αποκαλείται γενικώς προασιατικός και ο οποίος εκ των προϊστορικών χρόνων εσχημάτισε την αρχική βάση του ελληνικού κόσμου. Ο τύπος αυτός ήταν ευρέως εξυπλωμένος και πιθανόν στενό συνδεδεμένος με τον Μεσογειακόν και με την φυλή των Χιτιτών. Εμφανίζεται επίσης και εις μερικάς άλλες ποικιλίες φυλών, ως Ικάρες, Λέλεκες κτλ., μερικές των οποίων συνέβαλαν εις των σχηματισμών του ελληνικού κόσμου. Ο τρίτος πυρήν έχει χαρακτηριστικά της αποκαλουμένης βορείας φυλής, αλλά αν και ο τρύπος αυτός δεν ήταν αρκετά εμφανής εις τους περισσότερους εκ των αρχαίων Ελλήνων, υπήρχε μεταξύ των Προελλήνων και των Κρητών, πιστεύετε δε ότι είναι αυτόχθον. Συνεπώς οι Έλληνες εμφανίζονται εις την προϊστορία και ιστορία με ποικίλην βασική μορφολογία οφειλωμένη εις την αρχική συγχώνευση των αυτοχθόνων συγγενικών ομάδων. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρως συγχωνεύσεως εσχηματίστη η ελληνική φυλή, η οποία παρά την ποικιλία των τύπων τους οποίους παρουσιάζει έχει όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών. This is the end of unit 55. This is the end of unit 55. This is the end of unit 55.